Μπορεί να μην ήταν εκεί, αλλά η παρουσία του ήταν παντού. Το πολιτικό μνημόσυνο του Αντώνη Βγόντζα στην Αθήνα είναι η ελάχιστη τιμή που μπορεί να δοθεί σε έναν εμβληματικό νομικό με ξεχωριστή δράση στη νομική και την πολιτική επιστήμη. Αφορμή η έκδοση του βιβλίου «Οφελέιν ήμι βλάπτην, διαχρονικές αξίες ηθικής και δεοντολογίας» στο έργο του Ιπποκράτη, της Ελένης Ασκητοπούλου και του Αντώνη Βγόντζα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δικηγορικός Σύλλογος των Αθηνών και οι εκδόσεις του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου τίμησαν τη μνήμη ενός σπουδαίου κριτικού, ενός σπουδαίου επιστήμονα. Όταν πριν 6 μήνες δημοσιεύθηκε το βιβλίο «Οφελέιν ήμι βλάπτην», ακριβώς 2 χρόνια αφότου έφυγε ο Αντώνης Βγόντζας, πολλοί παραξενεύτηκαν για μια φαινομενικά ετερόκλητη συνεργασία μεταξύ ενός νομικού και μιας γιατρού. Με τον Αντώνη Βγόντζα συναντηθήκαμε πριν 17 περίπου χρόνια σε μια αίθουσα δικαστηρίου, όπου κατηγορούμενοι ήσανε 5 ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και πολιτική αγωγή, μια ομάδα μελών ΔΕΠ. Συμμετείχαν γνωστοί δικηγόροι της Αθήνας και του Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων ο Αντώνης Βγόντζας ήταν ο κύριος υπερασπιστής των κατηγορουμένων. Η δίκη κράτησε 5 μέρες και ονομάστηκε από τα ΜΜΕ η δίκη της ιατρικής. Ο πιο σωστός όμως ορισμός της, η ονομασία της, είναι αυτός που της έδωσε ο εισαγγελέας της έδρας. Η δίκη του τίποτα. Η καθηγήτρια ιατρικής Ελένη Ασκητοπούλου αναφέρεται στο βιβλίο αλλά και τη σπουδαία δράση του Αντώνη Βγόντζα με σημείο αναφορά στη συνεργασία τους εξαιτίας της δίκης που περιγράφει στη διάρκεια της εκδήλωσης. Ο Αντώνης ήθελε πολύ να γράψουμε για αυτό το βιβλίο. Εγώ τότε αρνήθηκα. Με τον Αντώνη ξανασυναντηθήκαμε σε αίθουσες δικαστηρίων, αλλά αυτή τη φορά σε δίκες ιατρικής αμέλειας, όπου ο Αντώνης ήταν υπερασπιστής των ασθενών, του ασθενούς, και εγώ ιατρικός πραγματογνώμονας. Και οι δύο είχαμε έντονο ενδιαφέρον για την ιατρική ηθική και δοντολογία. Ο Αντώνης ήταν ο βασικός συντάκτης του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και εγώ είχα ερευνητικά ενδιαφέροντα στην υποκρατική ηθική. Στο πολιτικό μνημόσυνο του Αντώνη Βγόντζα που έγινε στο παράρτημα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στην πλατεία Κάνικο στην Αθήνα συμμετείχαν η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι αλλά και συνεργάτες του. Όλοι μίλησαν για τον Αντώνη τον επιστήμονα, τον Αντώνη τον άνθρωπο, τον Αντώνη που έψαχνε το δίκιο μέσα στις δικαστικές αίθουσες και είχε έντονες πολιτικές ευαισθησίες. Ήταν μια συνάντηση σήμερα αφιερωμένη αποκλειστικά στον Αντώνη τον Βγόντζα, τον φίλο μας, τον αδελφικό μας φίλο, τον δικηγόρο, ο οποίος τόσες φορές έχει μπει μπροστά σε τόσες δύσκολες στιγμές για όλους μας. Ένας πολιτικά και κοινωνικά φιλελεύθερος και προοδευτικός πολίτης, οπαδός και θεράπων του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρωτίστως όμως αυτού που λέμε δημοκρατία. Ο Αντώνης αντιμετώπισε την ερώστια του με αξιοπρέπεια και στοικότητα. Κατά τη διάρκεια της δεν εγκατέλειψε καμιά της δραστηριότητές του, ακόμη και μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο 1,5 μήνα πριν το τέλος της ζωής του. Κάναμε μια από τις μεγαλύτερες δίκες. Γέμισε το θέατρο, δεν είχαμε να κάτσουμε υποθέσεις, γιατί γράφανε εφημερίδες που ξεκίνησαν. Η πρώτη εικονική δίκη που έγινε στην νομική σχολή και την έτρεξε ο Αντώνης Βγόντζας με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Με φοιτητές νομικής, οι οποίοι δεν είχαμε και γνώση του ποινικού δικαίου πιο πολύ από εμάς. Τεράστιες.